Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί βρήκατε από τον πολύ άσχολο χρόνο σας ένα κομμάτι να μας αφιερώσετε, προκειμένου να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πολιτικό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από τον πολιτικό. Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, να σας καλωσορίσω και εγώ, κύριε Κανδεράκη, και εσάς και την κυρία Ζαβρίδου. Να πω ότι είναι χαρά μου και τιμή μου που σας φιλοξενώ εδώ σήμερα στο ιστορικό κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, στο διοικητήριο, που έχει μια διαδρομή ήδη 128 ετών, μια που χτίστηκε το 1892. Και βεβαίως να πω ότι εκτός από χαρά είναι και τιμή μου, αλλά είναι και καθήκον μου μέσα από τις συζητήσεις που κάνω με τους δημοσιογράφους να ενημερώνω, να λέω την άποψή μου για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω να ρωτήσω τον εξής, τον Θόδωρο τον Καράγλου. Περιγράψτε μας με δύο λόγια ποιος είναι ο πολιτικός. Ποια ήταν η ενασχόληση, ποια ήταν η αφορμή με την οποία ασχοληθήκατε με τα κοινά και ποια είναι η διαδρομή την οποία έχετε ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Να πω καταρχήν ότι δεν θεωρώ ότι είμαι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους συμπατριώτες μου. Είμαι ένας πολίτης που απλώς από μικρός έτυχε να έχω τα ρεθίσματα και να ασχοληθώ πιο ενεργά με την πολιτική. Συγκεκριμένα, μεγάλωσα όπου τελείωσα δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο σε μια κομμόπολη 2.500 κατοίκων, 42 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, το Ζαγκλιβέρι. Η οικογένεια του πατέρα μου δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πολιτική. Ψηφίζαν παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, αιρέες του παρελθόν, έτσι, αλλά δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την πολιτική. Είχα μία τυχαία να χάσω πολύ νωρίς την μητέρα μου στην ηλικία των 14 ετών. Το 1974 πέθανε νεότατα 43 ετών από όγκο στον εγκέφαλο. Αυτό με έφερε πιο κοντά στους παππούδες μου και τους συγγενείς μου από την πλευρά της μητέρας μου. Παππού και γιαγιά από την πλευρά του πατέρα μου δεν γνώρισα. Αλλά τον παππού και τη γιαγιά από την πλευρά της μητέρας μου τη γνώρισα. Από πεντάπολης Σερών. Ο παππούς μου, ο Κώστας ο Μάρκου, ο Μακαρίτης, ήταν ένας πολύ επικοινωνιακός, ζωηρός, ζωντανός άνθρωπος, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος κοινωνότητας πεντάπολης Σερών και παράλληλα ήταν προσωπικός φίλος κομματάρχης με την παλιά έννοια του αέμνηστου εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτός λοιπόν από μικρό μεγαλούχησε, με νουθέτησε, με έμαθε να διαβάζω από μικρό έτσι, τον ελληνικό βορρά την εποχή εκείνη και με οργάνωσε στην Νέα Δημοκρατία και στην ΟΝΕΔ. Είμαι από το 1974 μέλος της ΟΝΕΔ, από την ηλικία των 14 ετών. Με την ενασχόλησή μου στη συνέχεια όλα τα επόμενα χρόνια, την ΜΑΚΙ, τη Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση, καταρχήν το μαθητικό τμήμα της ΟΝΕΔ, στη συνέχεια τη ΔΑΠ με το δικό σου πανεπιστήμιο, την τοπική αυτοδιοίκηση, μια που πολύ μικρό σε ηλικία 26 ετών, το 1986 εξελέγει πρόεδρος κοινότητας Ζαγκλιβερί έως το 1994. Μετά το 1994-1998, 2002 νομαρχιακός σύμβουλος. Ήρθε και το επόμενο βήμα που ήταν η κεντρική πολιτική σκηνή και η υποψηφιότητά μου στις βουλευτικές εκλογές. Το 2004 εξελέγει πρώτη φορά πρώτος βουλευτής της Β' Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης και από τότε μετράω 17,5 χρόνια, 8 εκλογές. Θεωρώ ότι είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, έτσι θέλω να είμαι, που απλά οδηγήθηκα από μια συγκεκριμένη διαδρομή στην ενασχόλησή μου με τα κοινά. Προσπαθώ να είμαι ο Θόδωρος όπως με ξέρουν όλοι οι φίλοι μου και συνεχίζω την πορεία μου με αυτή τη λογική γιατί θέλω και την επόμενη μέρα που θα έρθει το πλήρωμα να σταματήσω τα κοινά, να έχω τους φίλους και τους γνωστούς, σαν να μην τρέχει τίποτα. Πολύ ωραία. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη γνωριμία με τον πολιτικό Θόδωρο Καράγλου. Τώρα, μιλώντας στον Υπουργό, ποια μέτρα έχετε σκοπό να προωθήσετε και αφορούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για να μην μιλάμε μόνο για τις νεοφυείς, μια που είναι πολύ της μόδας πλέον να μιλάμε στις μέρες μας, γενικότερα την επιχειρηματικότητα, στο κομμάτι που αφορά φυσικά τη Βόρεια Ελλάδα, στο οποίο εσείς είστε ο πολιτικός προϊστάμενος. Και επίσης να μας μιλήσετε λίγο γιατί τι μέτρα μπορεί να βοηθήσει το Υπουργείο, συνεπικουρούμενο φυσικά οπωσδήποτε από το Υπουργείο Οικονομικών, που αφορούν τα φαινόμενα διαφοράς ή αυτό που λέμε διαφάνεια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το πρόβλημα του brain drain, της φυγής δηλαδή των νέων παιδιών στο εξωτερικό. Ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε όμως και άλλα δύο πανεπιστήμια. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΠΑΜΑΚ, το οποίο πτυχιούχος είμαι και εγώ, και έχουμε και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, όπως μετονομάστηκε η εξέλιξη
του παλιού Διεθνούς Πανεπιστημίου με όλα τα ΑΤΕΗ, τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και της Κατερίνης, έτσι και όλης της Βόρειας Ελλάδας, που ενωποιηθήκαν και έγιναν ένας νέος οργανισμός στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Χιλιάδες λοιπόν παιδιά τελειώνουν τις σχολές τους, τελειώνουν τα πανεπιστήμια, αποκτούν μοναδικές δεξιότητες, δεν μπορούν δυστυχώς να βρουν δουλειά εδώ και αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Μεταξύ των οποίων, να σας πω ότι και η κόρη μου ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Ο οποίος πήγε στο Λονδίνο, έκανε τα πτυχιακά, αλλά γύρισε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά η κόρη ήμουν στο Λονδίνο. Άρα λοιπόν, στόχος και στοίχημα είναι να βοηθήσουμε τα νέα αυτά παιδιά να μείνουν στον τόπο τους. Γι' αυτό το λόγο προωθούμε μια σειρά από δράσεις, έτσι ώστε μέσα από startups, μέσα από δημιουργία μεγάλων υποδομών κατάλληλων για να παράσχουν εργασία στα μυαλά, τα νέα, τα σύγχρονα, τα high-tech, αυτά που έχουν εκπαιδευτεί στην ψηφιακή τεχνολογία, που έχουν εκπαιδευτεί στους υπολογιστές. Προσπαθούμε να τους δώσουμε μια διέξοδο. Αναφέρουμε λοιπόν σε ένα από τα πολύ μεγάλα project το οποίο τρέχουμε και δόξα τω Θεώ εξελίσσεται πολύ ομαλά, είναι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς, το Thessen Tech, το περίφημο, όπου όταν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια της περσινής έκθεσης, της 84ης ΔΕΘ, ότι θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς στην περιοχή της αέργεια του Δήμου Θερμαϊκού στην Περαία, κοντά στην Περαία, μετά το αεροδρόμιο δηλαδή. Πολλοί κοροϊδέψαν να λένε τι είναι αυτά, τι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, και όμως όλα γίνονται. Πήραμε λοιπόν την έκταση των 761 στρεμμάτων που εξαιτίας του τρίτου καταστροφικού μνημονίου του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου είχε μεταβαστεί στο υπερταμείο, δηλαδή στους ξένους. Πετύχαμε να τους πείσουμε ότι δεν πρόκειται να το ξεπουλήσουμε, αλλά πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο. Πήραμε πάλι την ιδιοκτησία ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Μεταβιβάστηκε σε ένα όργανο που έχουμε εδώ, έναν οργανισμό, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, που είναι υπεύθυνη για ζητήματα τεχνολογίας. Και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας το μεταβίβασε στην ΕΑΝΕΠ, δηλαδή στην Εταιρεία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Thessen Tech, η οποία με ιδιωτικο οικονομικά κριτήρια θα τρέξει τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η δημιουργία αυτού του τεχνολογικού πάρκου που αγωνιζόμαστε και έχουμε βάλει σαν στόχο μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού του 2023 να είναι έτοιμο σε επίπεδο υποδομών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτιμούμε ότι θα υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, ήδη υπάρχει, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αναφέρω χαρακτηριστικά την Pfizer, της οποίας ο προϋπολογισμός είναι 260 δις δολάρια, όταν ο προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους είναι 180 δις. Είναι σχεδόν ένας προϋπολογισμός κράτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μεγάλη. Η Cisco, η Deloitte, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, αν όλα εξελιχθούν όπως προσδοκούμε και αγωνιζόμαστε, ως τα τέλη του 2023 μπορούν να δουλεύουν 7.000 νέοι επιστήμονες άμεσα. Και εννοείται ότι κοντά σε μεγάλες επιχειρήσεις, πάντοτε υπάρχουν και δορυφορικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν συνέργειες, παίρνουν προβολαβίες κτλ. Κτλ. Ένα μεγάλο στοίχημα. Σε σχέση τώρα με την επιχειρηματικότητα, είναι γεγονός ότι αν συζητούσαμε πριν από μερικούς μήνες, αν συζητούσαμε δηλαδή Γενάρη-Φλεβάρη του 2020, θα ήμασταν όλοι χαμογελαστοί και θα λέγαμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και ότι θα απογειωθεί η ελληνική οικονομία. Δυστυχώς προκύψαν δύο πράγματα τα οποία επηρεάσαν πολύ την κατάσταση και της οικονομίας. Ο κορονοϊός ήρθε από το εξωτερικό, μια πανδημία η οποία ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο και ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του 20, αρχές 21 να έχουν βρεθεί τα εμβόλια για να πάρουμε μια ανάσα ως πολίτες του πλανήτη αυτού. Και βέβαια ο εξωτερικός μας γείτονας εξανατολών, η Τουρκία, που μας δημιουργεί τα τεράστια προβλήματα. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Τι προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν? Προσπαθούμε στη δύσκολη αυτή φάση να βοηθήσουμε τρεις κατηγορίες έτσι συμπολιτών, συμπατριωτών μας που έχουν ανάγκη για βοήθεια, για να σταθούμε όρθιοι στα πόδια μας. Ποιοι είναι αυτοί? Η μία είναι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, η οποία είναι ένας απαραίτητος παράγοντας στην εξίσωση που λέγεται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εργαζόμενοι και η τρίτη είναι οι άνεργοι, αυτοί που μειονεκτούν για τον Α ή Β λόγο, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από προγράμματα επιχορηγήσεων, μια σειρά από προγράμματα τρέχουν, δεν θέλω να σας κουράσω αναλύοντάς τα, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ανέργους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από όλους, για να επιβιώσουμε και να βγάλουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και αν όλα εξελιχθούν ομαλά και στις αρχές του 2021 αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί αυτή η πανδημία και να αντιμετωπίζεται, θεωρώ ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να τραβήξει πολύ μπροστά. Ο τουρισμός, που ήταν η βαριά βιομηχανία και η οποία πλήγει πάρα πολύ, ειδικά το 2020, να αρχίσει να απογειώνεται και πάλι.
και να ζήσουμε πραγματικά κάτω από καλύτερες μέρες, κάτω από καλύτερες συνθήκες, κάτι που δικαιούμαστε, μια που προερχόμαστε άλλωστε από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Μήπως μετά από αυτό που συνέβη λόγω κορονοϊού στην τουριστική βιομηχανία πρέπει να αναθεωρήσουμε το ότι η μοναδική βιομηχανία που έχουμε πλέον στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός και να δούμε και κάποια άλλα κομμάτια στον γενή τομέα? Δεν είναι καλό γενικά η οικονομία συνολική να εξαρτάται μόνο από ένα κλάδο. Πρέπει να υπάρχει μια διασπορά και να υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Αυτό το λόγο άλλωστε εξυπηρετεί και το σχέδιο, η μελέτη Πισαρίδη, του γνωστού Κύπριου νομπελίστα οικονομίας, που ήδη γίνεται συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, θα γίνει και συζήτηση στο Κοινοβούλιο και που είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι 15 Οκτωβρίου να καταθέσουμε το σχετικό σχέδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από τα προγράμματα τα άλλα που τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τεράστιο ποσό, 72 δισεκατομμύρια. 72 δισεκατομμύρια. Τα οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρέπει να ξοδέψουμε, πρέπει να επενδύσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα και εκεί να τα επενδύσουμε. Και θεωρώ ότι εκτός από τον τουρισμό, που βεβαίως είναι βαριά βιομηχανία, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και τον πρωτογενή τομέα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και την παροχή υπηρεσιών σε άλλο επίπεδο, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κτλ. Γνωρίζοντας την αδυναμία σας για τις περιβαλλοντικές δράσεις, τι έχετε σκοπό να κάνετε σε θέματα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών ρήπων και γενικά του λειτουργικού κόστους που απορρέει από όλα αυτά? Αν θεωρείτε, κύριε Κανδεράκη, ότι εγώ έχω αδυναμία και ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τότε πρέπει να σας πω ότι μπροστά στο ενδιαφέρον και την αγάπη που έχει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης για το περιβάλλον και για όλα αυτά τα ζητήματα, πραγματικά χάνομαι. Χανόμαστε πολύ ακόμα. Επιτρέψτε να πω ότι διαβάζοντας πράγματα για τη ζωή σας, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα, είδαμε ότι πάρα πολύ νωρίς αναπτύξατε τέτοιες δράσεις, ναι. Για να επομένως έχω λόγο να κάνω αυτή την ερώτηση στον Θόδωρο τον Καράουλη. Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχω και εγώ ενδιαφέρον. Αλλά θεωρώ ότι το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για αυτά τα ζητήματα είναι μέγιστο. Από εκεί πέρα, εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να λειτουργώ σύμφωνα με τη συνείδησή μου. Είμαι ένας πολίτης του κόσμου, ένας πολίτης ο οποίος είμαι ανοιχτός, παρακολουθώ, βλέπω. Καταλαβαίνω ότι εξαιτίας της καταστροφής που εμείς οι άνθρωποι κάναμε στο περιβάλλον δημιουργούμε τεράστια προβλήματα. Η κλιματική αλλαγή δεν θα είναι αύριο ή σε μερικά χρόνια, είναι παρούσα. Ζούμε φαινόμενα πρωτοφανή για την Ελλάδα. Έτσι, είχαμε κυκλώνες, είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είχαμε φαινόμενα τα οποία πριν από 10 χρόνια συζητούσαμε, τα βλέπαμε στις τηλεοράσεις σε άλλες χώρες. Δεν είχαν καμία σχέση με την πατρίδα μας, πρωτόγνωρα. Άρα λοιπόν είναι καθήκον υποχρέωσή μας όλων μας να λειτουργήσουμε με τέτοια λογική. Θα πω κάτι που δεν είναι πρωτότυπο, αλλά είναι σωστό, πολύ σοφό. Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Και οφείλουμε να το παραδώσουμε τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, αν όχι και καλύτερο. Άρα λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε με κάθε τρόπο την όποια ενέργεια μπορούμε για να βοηθήσουμε να απεμπλακούμε από τις ρηπογόνες πηγές ενέργειας, να βοηθήσουμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην εξαρτώμαστε από τίποτα άλλο. Και βεβαίως με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αποκτήσουν καταρχήν τα παιδιά μας και δευτερευόντως εμείς. Γιατί όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο δύσκολο αποκτάς κάποιες συνήθειες. Περιβαλλοντική συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό να μαθαίνουν ότι πρέπει να σέβονται το περιβάλλον, ότι πρέπει να το τιμούν. Από το πιο απλό, να μην πετάνε το σκουπιδάκι έξω, αλλά το πάνε στον κάδο. Για να το πάνε στον κάδο τη ανακύκλωση, αν είναι χαρτί, γιατί πρέπει να ανακυκλωθεί. Να προάγουν τη λογική και την έννοια της κυκλικής οικονομίας για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Το περιβάλλον έχει τεράστια προβλήματα. Είναι αποτέλεσμα δικής μας δραστηριότητας, της ανθρώπινης δραστηριότητας που δεν σεβάστηκε τίποτα. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι αργά, έστω και τώρα να ευαισθητοποιηθούμε όλη η ανθρωπότητα, μπορούμε να το σώσουμε για να μπορέσουμε και να επιβιώσουμε. Και κυρίως, όπως είπα, να επιβιώσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν είναι συνειδητοποιημένος. Και ιδίως ο κόσμος της περιφέρειας. Ναι, ισχύει. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να γίνει κάτι. Στα χωριά μας, και όπως σας είπα, γεννήθηκα μεγάλο στο χωριό και εκλέγομαι από πολίτες και από πόλεις βέβαια, αλλά και από πολλά χωριά, είναι γεγονός ότι δεν είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για ζητήματα περιβάλλοντος. Δηλαδή, να πω κάτι και με αφορμή την μεγάλη οικονομική κρίση που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σκέφτεται κανείς τη ζημιά που κάνει σε ένα δάσος, αλλά κοιτάει πώς θα πάει κρυφά το βράδυ να κόψει όποια δέντρα για να έχει καυσόξυλα τζάμπα στο σπίτι του. Έτσι. Να χτίσει τη ματιά, να χτίσει πάνω στο ρέμα και μετά να φωνάζει το κράτος για ποιο λόγο.
Ναι, εντάξει. Αυτά είναι ζητήματα που σας είπα, γι' αυτό το τονίζω εγώ. Αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από τα παιδιά, από τα μικρά παιδάκια. Όταν το παιδί μάθει ότι πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, ότι το δάσος είναι πηγή ζωής, και όταν πει τον μπαμπά ότι μπαμπά, μην κόβει ξύλα από όπου σου ήρθε. Πρέπει να συνοηθεί με το δασαρχείο για να πα να κόψει. Να είσαι και νόμιμο και να μην κάνουμε ζημιά στο δάσο. Όταν πει πού θα χτίσουμε εδώ πέρα μπαμπά την αποθήκη, ας πούμε, αφού περνάει το ρέμα, ο χήμαρο, πώ θα χτίσουμε. Δηλαδή είναι ζήτημα μια κουλτούρα και μια νοοτροπία που δεν την έχουμε και πρέπει να την αποκτήσουμε. Πολύ ωραία. Επειδή εκτό από υπουργό Μακεδονία είσαι και υπουργό και Θράκη. Κάτω από τη συνεχή απειλή που δεχόμαστε από του εξανατολών γείτονέ μα και αφορούν το μεταναστευτικό, ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου σας που αφορούν την ενίσχυση δράσεων στην περιφέρεια Θράκης πάνω στον τομέα αυτό, αλλά και οτιδήποτε αφορά την ενδυνάμωση του ηθικού των κατοίκων της? Καταρχήν να πω ότι έχω μια ιδιαιτερότητα, ότι γεννήθηκα μεγάλωσα στη Μακεδονία από γονείς Μακεδόνας, Ζαγκλιβέρη και Πεντάπολη Σερώνη μητέρα μου, αλλά η καταγωγή του παππού μου, του Θόδωρου, ήταν από Ανατολική Ρουμηλία, δηλαδή Βορειοανατολική Θράκη. Και ήρθε πρόσφυγας το 1913. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πατάω ακριβώς και Μακεδόνας και Θράκης, αισθάνομαι. Και στις δύο βάρκες. Προσπαθώ λοιπόν να μην βουλιάξω. Προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίες, αλλά πρέπει να το ομολογήσω ότι έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τη Θράκη για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί από Ανατολάς έχουμε έναν κακό γείτονα. Ξέρετε, το γείτονα δεν μπορείς να τον επιλέξεις, τον βρίσκεις. Οπότε πρέπει να συμβιώσει με αυτόν. Εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια, όπως έχουμε κάνει με όλους τους βόρειους γείτονές μας ή την Αλβανία από την δυτική πλευρά, να έχουμε καλή σχέση και με την Τουρκία. Τι θέλουμε? Θεωρούμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών μας, να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όταν όμως έχει ένα κακό γείτονα που συνεχώς σου δημιουργεί προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ζητήματα. Καταρχήν να πω ότι πιστεύω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν τρελάθηκε τώρα στα γεράματά του για να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Απλά έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Έτσι. Έχει ατυχήσει στις γεωπολιτικές επιλογές του. Έχει υποστεί ήττες εκτός της χώρας του. Και βεβαίως η οικονομική του κατάσταση, η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας είναι τραγική. Ο μέσος Τούρκος πολίτης έχει χάσει 60% της αγοραστικής του δύναμης. Όταν ξεκίνησε η ισοτιμία της τουρκικής λίρας με το δολάριο, ένα δολάριο προς τρεις τουρκικές λίρες, και τώρα είναι γύρω στις 8, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Ίσως είναι και παραπάνω τώρα. Κάθε μέρα ανεβαίνει. Άρα λοιπόν προσπαθεί, κατά τη γνώμη μου, να εξωτερικεύσει τα προβλήματα τα οποία έχει, να αποπροσανατολίσει δηλαδή τους Τούρκους πολίτες, αντί να ασχολούνται με τα ζητήματα που τον καίνουν, τις καθημερινότητες, να ασχοληθούν με τον κακό κατά αυτούς γείτονα την Ελλάδα που μας προκαλεί και μας κάνει, ενώ δεν είναι αυτό αλήθεια. Είμαι όμως βέβαιος ότι ξέρει ως που μπορεί να απλώσει το πόδι του και ξέρει ότι αν το απλώσει λίγο παραπάνω θα το κουπεί. Γιατί δεν έχει να αντιμετωπίσει ούτε Αρμενία με Αζερμπαϊτζάν που είναι και εκεί πίσω, ούτε τη Λιβύη, ούτε τη Συρία, ούτε το Ιράκ και τους Κούρδους. Έχει να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική υπερδύναμη, μια χώρα που ακόμη και στα χρόνια της βαθιάς κρίσης εξακολουθούσε και ήταν οικονομική δύναμη της περιοχής, και αν φτάσει η ώρα, όποτε φτάσει, προσωπικά προσεύχομαι και εκτιμώ ότι δεν θα φτάσει, θα πάρει την κατάλληλη απάντηση. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός κύριος Φλόρος, έχει πει ότι αν τολμήσει οποιοδήποτε επιβολέας να πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα δούμε ποιος ήταν και γιατί ήρθε. Άρα λοιπόν αυτό είμαι ξεκάθαρος. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν θα τολμήσει κανείς γείτονας ο εξανατολών ο κίνδυνος να δημιουργήσει το παραμικρό επεισόδιο, αλλά αν το δημιουργήσει θα πάρει την ανάλογη απάντηση. Τώρα. Θα την πάρει την απάντηση μόνο από την Ελλάδα ή θα την πάρει και από την Ευρώπη? Το έχω δηλώσει, κυρία Ζαβρίδου, και στη συνέντευξή μου και το πιστεύω. Τις πρώτες ώρες θα είμαστε μόνοι μας. Μετά θα μπουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και θα υπάρχουν παρεμβάσεις από ΝΑΤΟ, ΜΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ κτλ. Για να υπάρχει ηρεμία. Αλλά τις πρώτες ώρες πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ικανοί, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στον οποιοδήποτε επιβολή, στην οποιαδήποτε εχθρική επίθεση και να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση. Και όπως είπε και ο στρατηγός, γιατί τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα και σέβομαι την άποψή του, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κ. Φλόρος, είπε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε εμείς το χώρο της αντιπαράθεσης.
Έτσι, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε οπουδήποτε θέλουμε εμείς ή οπουδήποτε εκτιμούμε ότι έχουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα. Έτσι. Ρωτήσατε για το ηθικό και πώς σκέφτονται οι κάτοικοι στην Ακρατική Θράκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε τον Τούρκο απέναντι. Ναι, καταρχήν να πω ότι στη Θράκη, όπου ζουν αρμονικά Έλληνες πολίτες, χριστιανοί, ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι, δεν έχουμε τίποτα να χωρίζουμε και είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη όλους. Όλους. Από εκεί πέρα, το ηθικό. Όταν είχαμε την έντονη κρίση με το μεταναστευτικό τέλος Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε μέχρι και τα τέλη Μαρτίου περίπου, όταν εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι οδηγηθήκαν από την τουρκική κυβέρνηση στα σύνορά μας με τη λογική της εισβολής στην Ελλάδα, άρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μας δημιουργήσουν ένα πρόβλημα, είχα τη δυνατότητα μέσα στο μήνα εκείνο να ανέβω 11 φορές εκεί στον Εύρο και να δω τα πράγματα από την πρώτη γραμμή. Διαζώσεις. Είδα λοιπόν το ηθικό των στρατιωτών μας και των αξιωματικών, των αστυνομικών και των συνοριοφυλάκων που δίνανε εκεί μάχες στα χαρακώματα, χωρίς όπλα, για να κρατήσουν τους εισβολείς και νομίζω το πέτυχαν με πολύ καλό, έτσι, με άριστο έτσι, βαθμό αποτελεσματικότητας. Αλλά είχα τη δυνατότητα να κουβεντιάσω και με τους απλούς πολίτες. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει για να δώσει θάρρο και να παίρνει θάρρο εσύ. Γιατί όταν βλέπει πολίτε καστανιέ, εκεί ήταν η αιχμή του δόρατο, έτσι από εκεί γινόταν η προσπάθεια εισβολή, και να βλέπει ένα χωριό να είναι στον δρόμο και να χειροκροτεί του στρατιώτε, να χειροκροτεί του αστυνομικού, να του δίνει τρόφιμα, να του κερνάει του καφέδε, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ηθικό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και να είμαστε σίγουροι ότι όταν χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, όπως αποδείξανε με την προσπάθεια των χιλιάδων λαθρομεταναστών να εισβάλλουν στη χώρα, και πάλι θα κάνουν τα ανάλογα όταν έρθει η ώρα εκείνη. Επειδή προβλέπεται ένας ιδιαίτερα βαρύς οικονομικά χειμώνας, που θα πλήξει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο όμως και την καθημερινότητα των οικοκυριών, έχετε σχεδιάσει, κύριε Υπουργέ, κάποιες παρεμβάσεις για τη Βόρεια Ελλάδα πέρα των παρεμβάσεων που θα γίνουν από τα οικονομικά υπουργεία? Η αλήθεια είναι, κύριε Κανδράκη, ότι εμείς είμαστε ένα Υπουργείο πολυθεματικό, μια που είμαστε ο μοναδικός κρατικός κεντρικός φορέας, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Οι περιφέρειες, οι δήμοι είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς είμαστε ο μοναδικός κρατικός φορέας που είμαστε εδώ. Οπότε μπαίνουμε σε πολλά υπουργεία και βοηθάμε σε πολλά υπουργεία. Τα ζητήματα αυτά των κλαδικών πολιτικών, δηλαδή των συγκεκριμένων πολιτικών για ένα κοινωνικό κράτος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας, είναι ζητήματα των κεντρικών υπουργείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Εμείς όμως, όπου χρειαστεί και όπου μπορούμε, βοηθάμε. Ξέρετε, έχουμε μάθει από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, όλοι μας, να σεβόμαστε την άποψη του κάθε πολίτη και του κάθε φορέα, όπως αυτός την εκφράζει. Έτσι, πολλές φορές είχα τη δυνατότητα, έχω μια αρχή, και αυτό ήταν μια αρχή ζωής και στάση ζωής, την οποία έχω ακολουθήσει όλη μου την πολιτική διαδρομή, να ακούω την άποψη του καθένα. Όποτε έχει πορεία και διαδήλωση, ξέρουν ότι εδώ θα δουν μια φιλική πόρτα ανοιχτή, μέχρι πρώτη όσοι και να θέλανε εδώ αντιπροσωπεία να έρθουν, τους δεχόμασταν. Τώρα με τον κορονοϊό είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, ανεβαίνουν αντιπροσωπείες 5-7 ατόμων το maximum. Κάθομαι, τους ακούω με προσοχή, με σεβασμό, παίρνω τα απομνήματά τους και προσπαθώ όπου εκτιμήσω ότι υπάρχει δίκιο να κάνω τις παρεμβάσεις για να υπάρξουν αποτελέσματα. Θεωρώ ότι σε πολλά ζητήματα έχω βοηθήσει και δεν είμαι από τους τύπους που βγαίνουν μετά να βγάλω δελτίο τύπου να πανηγυρίσουν, να πω κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Αλλά έχω βοηθήσει να λυθούν προβλήματα τα οποία πολλές φορές όταν μια κυβέρνηση λειτουργεί υπό πίεση, όπως είναι η πίεση μεγάλη τώρα και με τα ζητήματα της εξωτερικής επιβολής από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και με την πανδημία, τα θέματα δημόσιας υγείας. Πολλές φορές υπάρχουν αστοχίες, υπάρχουν αυλεψίες, υπάρχουν παραλήψεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούς τον άλλο και αν έχει δίκιο, έτσι που εγώ καταλαβαίνω, γιατί είμαι πιο απ' έξω, πιο αντικειμενικός, ο άλλος δει το πρόβλημά του, εγώ όμως μπορώ να ακούσω, να παρεμβαίνεις στον ανάλογο συνάδελφο. Το τριψήφιο είναι εκεί πέρα, έτσι είναι πάντα ανοιχτό και είναι όλοι έχουν ανοιχτή την γραμμή τους και μπορούμε να μιλήσουμε και να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουν λυθεί τέτοια προβλήματα και επαναλαμβάνω ότι έχουν λυθεί προβλήματα κυρίως σε επίπεδο φορέων. Υπάρχει μια άρεση συνεργασία και με τους Δήμους και με τις περιφέρειες, αλλά και με τους όλους, με τους εμπορικούς συλλόγους, με τα επιμελητήρια, με όλους, με τα εργατικά κέντρα. Γιατί
όλων ο σκοπός και ο στόχος τελικά, που μπορεί να ξεκινά από διαφορετική αφετηρία ο καθένας, αλλά είναι να λύσουμε τα προβλήματα. Και νομίζω ότι έχουμε λύσει πολλά τέτοια προβλήματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμε πάντοτε με διάλογο, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη, στην προσπάθεια να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πολύ ωραία. Με ποιο τρόπο το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει σκοπό να ενισχύσει τον πληγέντα τουριστικό κλάδο? Υπάρχουν δράσεις για τη βοήθεια των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν την κρουαζιέρα, που είναι ένας ιδιαίτερα ανερχόμενος κλάδος. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ πέρα το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν το χειμερινό τουρισμό, Όλυμπος, τον θρησκευτικό τουρισμό, εδώ έχετε το Άγιον Όρος, τον ιαματικό τουρισμό και τέλος τον συνεδριακό τουρισμό που αφορά οργάνωση μεγάλων συνεδρίων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Είναι πολλές οι δράσεις που συνδιοργανώνουμε με άλλους φορείς. Είναι πολλές φορές κάποιες δράσεις που διοργανώνουμε μόνοι μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και πιο πριν, αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και αυτό το ζήσαμε για μια ακόμη φορά φέτος, όπου λόγω του κορονοϊού είχαμε τεράστια μείωση του αριθμού των τουριστών. Η Βόρεια Ελλάδα, κυρία Ζαβρίδου και κύριε Καρδεράκη, είναι ένας πρικισμένος από τον Θεό τόπος, ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε λοιπόν πανέμορφες ακτές, τις καλύτερες στον κόσμο, έτσι πρέπει να ευλογήσουμε για τα γένια μας για να προσεγγίσουμε τον τουρισμό. Έχουμε ποτάμια, έχουμε λίμνες, έχουμε μαγευτικά βουνά, το βουνό των Θεών, τον Όλυμπο, το μυθικό Όλυμπο, και όχι μόνο αυτά. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να δείξουμε. Αλλά έχουμε και πολιτισμό, έχουμε και ιστορία, έχουμε τα μουσεία. Δίων, Βεργίνα, Πέλα. Η Πέλα πρόσφατα ανακηρύχθηκε το καλύτερο μουσείο της Ευρώπης. Βεβαίως. Είναι πολλά, πολλά ζητήματα που μπορούμε να προβάλλουμε και να κάνουμε. Και βεβαίως έχουμε θεσμούς. Έχουμε εκδηλώσεις σημαντικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες γράφουν ιστορία. Έτσι. Στο νομό σας, στο νομό Πιερίας. Τα Olympian 2. Τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν και ο Δήμος Διόλυτου Χώρου. Είναι μια σειρά δράσεων που διοργανώνονται από διάφορους φορείς σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία και στη Θράκη, στους 16 νομούς, στις 16 περιφερειακές ενότητες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους με τα πενιχρά οικονομικά μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε επίσης και με συνεργασίες ή με βοήθεια και από ιδιωτικούς φορείς, κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις για να βοηθήσουν και ιδιωτικοί φορείς. Συνέργειες. Λοιπόν, εκτός αυτού, φέτος τρέξαμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Δημιουργώ, το οποίο απευθυνόταν στους ανθρώπους του πολιτισμού, στους πολιτιστικούς συλλόγους που δρούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα τα οποία είχαμε ήταν πολύ λίγα, ήταν περίπου 200.000 και έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα άνοιγμα 16 περιφερειακών ενωτήτων, όπως λέγονται οι παλιοί νομοί, 73 δήμων και γύρω στους 3.500 καταγεγραμμένους συλλόγους. Παρ' όλα αυτά, ανοίξαμε μια διαδικασία, υποβληθήκαν εκατοντάδες προσκλήσεις, προτάσεις για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αρμόδια επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών επέλεξε γύρω στους 150 από αυτές και ενισχυθήκαν, όχι με μεγάλα ποσά. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, σας είπα και το ποσό ήταν μικρό, από 1.000 ευρώ μέχρι και 2.000 και 3.000 το μάξιμουμ. Αλλά πήραν μια ανάσα, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο. Γιατί ξέρετε, και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που παράγουν πολιτισμό φέτος είχαν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούσαν να κάνουν τις εκδηλώσεις από τις οποίες είχαν κάποια έσοδα. Δεν μπορούσαν να οργανώσουν μια συναυλία, δεν μπορούσαν να κάνουν το χορό τους, δεν μπορούσαν να κάνουν πράγματα που θα είχαν έσοδα. Ο χώρος του θέματος θα αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα. Τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Ξέρετε, και φαντάζομαι ότι πρέπει άρα λοιπόν προσπαθούμε και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε όλους αυτούς, έτσι ώστε μαζί επαναλαμβάνουμε τις πανέμορφες φυσικές ομορφιές μας, να προβάλλουμε τα μουσεία μας, να προβάλλουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις, να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να έχουμε μόνο τον τουρισμό τους 3 μήνες του καλοκαιριού, που ούτως ή άλλως όταν με το καλό ξαναέρθουν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα έχουμε πάλι εκατομμύρια τουρίστες, αλλά σκοπός είναι να επιμηκύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε την τουριστική περίοδο για να υπάρχουν περισσότερα έσοδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει, τώρα σχεδιάζουμε, την ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνέντευξη τύπου, μια εντυπωσιακή δράση που γίνεται στη συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ημαθίας, με το Δήμο Βέρειας, με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ημαθίας, με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέρειας και επίσης με το Πειραματικό Εργαστήριο της Βεργίνας, όπου για ένα μήνα, ξεκινώντας από 1 Νοεμβρίου και τελειώνοντας στις 30 Νοεμβρίου, στην πόλη της Βέρειας θα υπάρχει μια
έκθεση, παύλα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο Έλληνα δημιουργό, σε έναν μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος φέτος γιορτάζεται 95 χρόνια ζωής και προσφοράς. Εκεί λοιπόν, με πίνακες ενός άλλου μεγάλου αείμνηστου καλλιτέχνη, του μεγάλου ζωγράφου Μάκη Βαρλάμη, Βεριώτην καταγωγή, που είναι πάνω από 250, σε κάθε μαγαζί της Βέρειας, στην Τζαμαρία, μπροστά στη βιτρίνα, θα υπάρχει ένας πίνακας του Βαρλάμη που θα είναι αφιερωμένος στο Μίκη Θοδωράκη, και παράλληλα ο Δήμος θα έχει φροντίσει με ηχεία σε όλη την πόλη να ακούγεται η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, και όχι μόνο τα λαϊκά που ξέρουμε, αλλά και η κλασική μουσική. Γιατί ο Μίκης Θοδωράκης έχει γράψει και η κλασική μουσική. Θα είναι ένα event λοιπόν μοναδικό, το οποίο θα τονώσει τον τουρισμό σε μια νεκρή περίοδο, σε μια περιοχή που δεν έχει τόσο πολύ τουρισμό. Θα τονώσει την εμπορική δραστηριότητα των μαγαζιών και της πόλης, γιατί σκεφτείτε να κάνεις, πώς το λένε οι γυναίκες αυτό, shopping therapy, να κάνουν τη βόλτα τους έτσι στην αγορά, με τα μουσικής και βλέποντας και πίνακες Βαρλάμη, με το Μίκη Θοδωράκη θέμα. Άρα έτσι. Music and art therapy πλέον. Ακριβώς, το τεκνό μετά το ωφελή μου. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να το μεταφέρετε και σε άλλες πόλεις. Αν με το καλό έχει την επιτυχία την οποία ξεκινάει από Βέρεια, γιατί όπως είπα πιο πριν, ο Μάκης ο Βαρλάμης ήταν Βεριώτης, αλλά από εκεί πέρα εννοείται ότι είναι ανοιχτό. Είναι μια πολύ καλή ιδέα να μιλήσω, για παράδειγμα, με τον φίλο μου και παλιό μου συνάδελφο, τον Κώστα τον Κουκοδήμο, να γίνει κάτι ανάλογο και στην Κατερίνη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θεωρώ ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ας ξεκινήσει, ας λειτουργήσει, και πιστεύω ότι θα πετύχει, και μετά μπορεί να γίνει κι αλλού. Και φαντάζομαι θα γίνει όλα αυτά με όλα τα πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται κτλ. Γι' αυτό το λόγο, Κώστα μου, δεν πάμε σε μια κλειστή έκθεση ζωγραφική. Στην αρχή, πριν προκύψει ο κορονοϊός, συζητούσαμε να κάνουμε το 2020 μια μεγάλη εκδήλωση αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη, που θα συνδυαζόταν με ένα τεράστιο χώρο που θα εκτιθεόταν οι 250 πίνακες του Βαρλάμη που είναι αφιερωμένοι στο Μίκη Θοδωράκη, αλλά βέβαια και με συναυλία με την ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη και με ένα πάνθεον μεγάλων καλλιτεχνών. Δυστυχώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν λόγω κορονοϊού. Τι κάναμε? Κάναμε την μεταβολή λοιπόν. Κάθε μαγαζί ένα πίνακα, και περνώντας, περπατώντας ο άλλος, θα βλέπει όλους αυτούς τους πίνακες και θα έχει δυνατότητα να τονώσει και την τοπική αγορά. Δράτουμε σε ευκαιρίας από την κουβέντα που είπατε για τα πρωτόκολλα, και να πω το εξής. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης υπάρχει κάποια άλλη δράση που αφορά τον COVID πέραν των αποφάσεων που παίρνει η κεντρική κυβέρνηση από κάτω? Καταρχήν, είμαστε ένας κρατικός φορέας και εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Σωστά το είπατε. Από εκεί πέρα, χαίρομαι και είμαι περήφανος και υπό ξύλο μας, τι έχει καμιά στραβή, να πω ότι είμαστε COVID-free, δεν είχαμε κανένα κρούσμα στο Υπουργείο, γιατί από την πρώτη μέρα λάβαμε όλα τα μέτρα τα προβλεπόμενα, και με τη μείωση του προσωπικού, των ευπαθών κατηγοριών, των μικρομάνων, τα απολυμαντικά που είναι σε κάθε χώρο, το μηχάνημα θερμομέτρηση του αυτόματου που είδατε ότι έχουμε εδώ πέρα, τον περιορισμό των ραντεβού και των συναντήσεων. Θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο προστατεύουμε και τους εργαζόμενους και τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με το Υπουργείο. Ένα. Δύο. Σε επίπεδο δράσεων προς τα έξω, μια που οι προπολογισμοί μας είναι πολύ μικροί δυστυχώς, απευθυνθήκαμε στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Και είμαι περήφανος να πω ότι είχαμε τεράστια ανταπόκριση, δεκάδες χιλιάδες μάσκες, δεκάδες χιλιάδες ζευγάρια γάντια έγιναν δωρεές. Χειρουργικές μπλούζες έγιναν δωρεές από διάφορες επιχειρήσεις σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Μοιραστήκαν στις ΔΥΠΕ, στην Τρίτη και την Τέταρτη ΥΠΕ, άρα μέσω των ΔΥΠΕ σε όλα τα νοσοκομεία. Έτσι, και τις Κατερίνες και τις Βέρειες και τις Θεσσαλονίκες και οπουδήποτε αλλού. Υπήρξε μια ανταπόκριση έτσι ιδιαίτερα θετική, και πραγματικά είμαι υποχρεωμένος σε όλους αυτούς οι οποίοι εθελοντικά, με περίσσευμα αγάπης, ήρθαν και κάναν τις δωρεές αυτές, που μέσω ημών φτάσαν οπουδήποτε έπρεπε να φτάσουν. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαρκής. Μόλις προχθές ένας γνωστός επιχειρηματίας, εκδότης στον χώρο της Θεσσαλονίκης, ήρθε και μας δώρησε 50 εγκυκλοπαίδες και κάποιες χιλιάδες μάσκες, οι οποίες θα μοιραστούν, γιατί 50 εγκυκλοπαίδες είναι πολύ λίγες για τα σχολεία, θα μοιραστούν στα σχολεία τα μειωνοτικά, σε νομό Ροδόπης και νομό Ξάνθης, στη Θράκη. Ναι, στη Θράκη, για έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν εγκυκλοπαίδες ωραίες, καταξιωμένες, να έχουν στο χώρο τους, έτσι να εμπλουτιστεί δηλαδή η βιβλιοθήκη τους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ποια είναι η στάση η οποία τηρείται όσον αφορά το θέμα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας? Ξεκάθαρα, έντεμα και απλά, κύριε Κανδεράκη. Ήμουν από αυτούς που συμμετείχα και στα τρία συλλαλητήρια, και στη Θεσσαλονίκη τα δύο και στην Αθήνα,
ήμουν ξεκάθαρα κατά της συμφωνίας αυτής που θεωρούσα ότι δεν βοηθάει. Συμφωνία των Πρεσπών. Που θεωρούσα ότι δεν συμφωνεί. Όμως το είπαμε και πριν ψηφιστεί η συμφωνία αυτή και συνέχεια. Τι είπαμε δηλαδή. Κάναμε έκκληση στον κάθε ένα συνάδελφο από αυτούς που ψηφίσαν υπέρ. Ποτέ δεν μίλησα, ούτε μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Οι προδότες και οι πατριώτες δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Όλοι είναι πατριώτες. Λάθος εικόνα είχαν, λάθος αντίληψη. Πληρώσαμε και σε μέτρους πάρα πολλά. Ακριβώς το διχασμό και δεν πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό. Έλεγα λοιπόν πάντοτε και λέω ότι η συμφωνία αυτή ήταν λάθος και δεν εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα και δεν έπρεπε να υπογραφεί. Δυστυχώς η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άρα η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, όπως εκφραζόταν τότε, αποφάσισε κάτι διαφορετικό. Και η συμφωνία αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να την ακυρώσουμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούσαμε, το είπαμε και προεκλογικά, το λέμε και μετεκλογικά. Η συμφωνία αυτή είναι μια διεθνή συμφωνία με κύρωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε και να την τηρήσουμε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αν οι γείτονές μας και σύμμαχοί μας πλέον, μέλη του ΝΑΤΟ και ενδεχόμενα και εταίροι μας σε λίγο χρονικό διάστημα, πιθανά να γίνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εμείς το θέλουμε. Φιλοξενούνται και τους έχουμε και μόνιμους. Τους έχουμε μόνιμους. Πιερία, Χαλκιδική και τα λοιπά, Στριμονικός Κόρπος είναι μόνιμα. Μακάρι λοιπόν να έρθουμε ακόμη πιο κοντά, να μάθουν να μην παραποιούν και να σέβονται την ιστορία, προβλέπονται αυτά. Και βεβαίως τότε εμείς δίνουμε τις μάχες έτσι ώστε να κατοχυρώσουμε το brand name Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, να ξέρουν όλοι δηλαδή ότι η Μακεδονία είναι αυτή που είναι στην Ελλάδα, αυτή είναι η Μακεδονία, η original Ιγνήσια που έλκει την καταγωγή από την αρχαιότητα. Και σας είπα όπως πάντα με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες και χωρίς να λαϊκίζουμε και χωρίς να μαξιμαλίζουμε ή να δημιουργούμε εντάσεις. Πώς έχετε σκοπό να ενισχύσετε την επισκεψιμότητα σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας? Παραδείγματος χάρη τη Βεργίνα, το Θέατρο των Φιλίππων, το Δίον, τον Τύμβο Καστά, τον Τάβο της Ολυμπιάδας. Κοιτάξτε, σας είπα και πιο πριν, το λέω και πάλι. Μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα να καλύψουμε μόνοι μας μια σειρά δράσεων και ένα πρόγραμμα σε όλη την Μακεδονία και τη Θράκη για να προβάλλουμε όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, οι οποίοι αποδεικνύουν και τη συνέχεια του ελληνισμού στην περιοχή. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Δεν την έχουμε. Άρα, τι κάνουμε και τι λέμε? Συνεργασία. Συνέργειες. Με τις περιφέρειες, με τους Δήμους, με άλλους φορείς. Συλλόγους κτλ. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είμαστε ανοιχτοί εδώ, ακούμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε τα χρήματα, έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε και βρίσκουμε λύσεις. Βρίσκουμε λύσεις. Όσοι δηλαδή έχουν έρθει, θεωρώ ότι θα φύγουν ικανοποιημένοι με την έννοια ότι προφανώς δεν έχουν δυνατότητα να δώσουμε τα χρήματα που θέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βρούμε έναν τρόπο να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να κάνουν την προσπάθεια και την πρωτοβουλία που προβάλλει όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς παύλα πολιτιστικούς θησαυρούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Πολύ ωραία. Αυτό αφορά και οι ιδιωτικούς τομείς. Βεβαίως. Να ομολογήσω, κυρία Ζευρίδου, ότι δύο υπηρεσίες του ελληνικού κράτους είναι λίγο δύσκολες. Έτσι ακριβώς. Η αρχαιολογική και η δασολογική. Δεν κακίζω. Ούτε κακολογώ για τους υπαλλήλους, τους εντεταλμένους δηλαδή ανθρώπους από την ελληνική διοίκηση να προστατεύσουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς ή τη φύση ή την χλωρίδα της πατρίδας μας. Απλά πολλές φορές θα πρέπει λίγο να βλέπουν πιο διευρυμένα το τοπίο. Δηλαδή, κάναμε πριν από μερικές ημέρες, την Τετάρτη συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με την καθιέρωση του βραβείου Αυτοκράτειας Θεοφανός, όπου επρόκειτο να έρθει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δυστυχώς λόγω του ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά ανταυτής ήρθε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Βαν Ρομπέι, και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν της σημερινής, ο Μαργαρίτης Σουσκινάς, ο πατριώτης μας και φίλος, ο Μαργαρίτης Σουσκινάς. Η εκδήλωση αυτή έγινε στη Ροτόντα. Ξέρετε, η εκδήλωση αυτή είχε μια τεράστια τηλεθέαση και διαδικτυακή θέαση μέσα από τα διάφορα site σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, μέσα από τη δράση αυτή προευλήθη ένα μνημείο εντυπωσιακό και ξέρετε, η προβολή αυτή δημιουργεί και την περιέργεια στον άλλον να επισκεφθεί, να το δει κτλ. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορούμε με καλή θέληση όλοι μας έτσι να ανοίγουμε λίγο τους οριζοντές μας και να διευκολύνουμε
και τον ιδιωτικό τομέα που θέλει να κάνει σε ένα μουσείο, σε ένα μουσιακό χώρο μια εκδήλωση, με σεβασμό πάντοτε έτσι, στα αρχαία, με σεβασμό πάντοτε στα δάση, στην χλωρίδα της περιοχής, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Τι παρεμβάσεις έχετε κάνει στις αθλητικές δράσεις, αλλά και στις δραστηριότητες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, στο επίπεδο του αθλητισμού? Οικονομικά, με βάση τον νόμο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εμείς τρέχουμε τρία προγράμματα. Σας είπα, έναν το δημιουργό που έχει σχέση με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων για κάποιες δράσεις. Το δεύτερο που λέγεται Στηρίζω και έχει σχέση με επιχορήγηση συλλόγων οι οποίοι έχουν κοινωνική δράση, συλλόγων ΑΜΕΑ κτλ. Για κάποια κοινωνική δράση. Και το τρίτο πρόγραμμα που είναι Πράσινη Επιχειρηματικότητα, επίσης για ΜΚΟ ή για διάφορους συλλόγους που δραστηριοποιούνται πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον αθλητισμό δεν έχουμε καμιά δραστηριότητα. Όμως, μόλις χθες στο Κοινοβούλιο ψηφίστηκε σχετική τροπολογία που ήρθε από το Υπουργείο Πολιτισμού Παύλα Αθλητισμού και έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών, που δίνει τη δυνατότητα στους ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού να επιχορηγούν, όπως ήταν στο παρελθόν, μέχρι ένα ποσοστό του προπολογισμού τους, τους αθλητικούς συλλόγους για να πάρουν μια ανάσα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι καινούργιο και είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, ένα από τα πάθη που έχω, εξομολογούμε τώρα, είναι ο αθλητισμός. Έτσι. Και στο παρελθόν, ασχολήθηκα πιο ενεργά, αλλά και τώρα ακόμη παρακολουθώ τα πάντα. Η ερώτηση είναι λίγο επί του προσωπικού προβοκατόρικη, όπως επειδή ξέρω την αδυναμία που έχετε στον αθλητισμό. Είναι ξεκάθαρη, δεν έχω κρύψει ποτέ, όπως επίσης έχω μαζί μου να είμαι έντιμος και να λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι φίλαθρος Παύλο Παδός του Ηρακλή, ενός ιστορικού αθλητικού συλλόγου, που βεβαίως τώρα τα τελευταία χρόνια είμαστε στα κάτω μας, αλλά ντουμ σπίρο σπέρο, έτσι, ελπίζουμε, αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε να έρθουν καλύτερες ημέρες. Ναι, προσπαθούμε. Αλλά θέλω να πω ότι η αντιπαράθεση, η εισαγωγικά οπαδική, για μένα, που έχω ζήσει και παλαιότερα χρόνια και που καθόμασταν δίπλα-δίπλα με τον Παοξή, με τον Αριανό στο κήπεδο και κάναμε καζούρα ένα στον άλλο, έτσι συνεχίζει και παραμένει. Και να πω και κάτι. Μου λένε όλοι καλά, γιατί δηλώνει ο παδό του Ηρακλή. Λέω, γιατί θέλω να είμαι έντιμο και γιατί όταν με ψηφίζει ο άλλο, δεν θέλω να ψηφίζει γιατί είμαι Ηρακλή ή γιατί είμαι πάω, αλλά θέλω να ψηφίζει για αυτό που είμαι. Και αυτό το εκτιμάνε οι πολίτε. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα και πηγαίνω με ευκολία σε όλα τα γήπεδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα παντού. Ξέρουν ποιο είμαι, μου κάνουν πλάκα, γριά, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Είναι ζωή, είναι διασκέδαση, είναι αθλητισμό. Έτσι το βλέπω. Στέκομαι κοντά όπου μπορώ και προσπαθώ να βοηθήσω όποια ομάδα και να είναι. Εδώ στην ομάδα της καρδιάς μου, λίγο παραπάνω. Ποιες είναι οι σχέσεις του Υπουργείου σας και οι συνέργειές της με την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό? Κύριε Κανδεράκη, εγώ είμαι γέννημα θρέμα του χώρου της αυτοδιοίκησης. Το γνωρίζω, γι' αυτό. Ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή του 1986, όταν πιτσιρικά σε ηλικία 26 ετών εξελέγει πρόεδρο κοινότητα Αγγλιβερίου, όπου διατέλεσα για 2 τετραετίες πρόεδρο κοινότητα. Και παράλληλα, τη δεύτερη τετραετία είχα εκλεγεί ομόφωνα από τους συναδέλφους μου Γενικό Γραμματέα της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων, της ΤΕΔΚ, όπως λεγόταν τότε. Από το 1994-1998-2002 εκλεγόμουν συνεχώς νομαρχιακός σύμβουλος. Δηλαδή, έκανα το βήμα, πήγα στην δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Άρα, η αυτοδιοίκηση είναι κάτι που αγαπώ, που πονώ και που, αν θέλετε, δίνει μεγάλες χαρές. Ξέρετε, όταν ήμουν παιδί και έλυνα ένα πρόβλημα, γινόταν ένα έργο στο χωριό μου, το Ζαγκλιβέρι, τι χαρά ένιωθα. Από την ώρα που ξεκινούσε ο εργολάβος, ο ανάδοχος για να κάνει ένα δρόμο ή ένα πάρκο, ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα, γιατί το χαιρόμουν αυτό. Είναι η χαρά της δημιουργίας. Yeah. Που τα χρόνια αυτά που είμαι βουλευτής δεν την έχω. Είναι διαφορετικός ο ρόλος του βουλευτή ή και του υπουργού σε σχέση με του αυτοδιοικητικού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σέβομαι, εκτιμώ, τιμώ και αγαπώ όλους τους αυτοδιοικητικούς όλων των παρατάξεων. Έχω μια άριστη συνεργασία. Πριν από 2 μήνες περίπου, με ομόφωνη της απόφαση ΠΕΔ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, οι 38 Δήμοι, που βεβαίως δεν ανήκουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, ανήκουν και σε άλλους χώρους, με τιμήσαν και μάλιστα με συγκινήσαν δίνοντάς μου μία πλακέτα και ένα απόσπασμα, ένα ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό της ομόφωνης εκλογής μου ως Γενικού Γραμματέα της ΤΕΔ την περίοδο 1991, πριν από 30 χρόνια. Έχω άριστη συνεργασία με όλους και οι πόρτες μου, γιατί είναι και θέμα του χαρακτήρα μου, είναι πάντοτε ανοιχτές να κουβεντιάσουμε το όποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να δώσω λύσεις σε όλα τα προβλήματα, ούτε υπόσχομαι κάτι τέτοιο. Υπόσχομαι όμως, και αυτό το ξέρουν οι αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, υπόσχομαι ότι αν το πρόβλημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί, είναι λογικό και δίκαιο, να προσπαθήσω μαζί τους
με τις επαφές, με τους αρμόδιους υπουργούς, με οποιονδήποτε χρειάζεται για να βρούμε τη λύση. Περιγράψτε μας με δύο σειρές, ας τολμήσουμε να το πούμε έτσι, τον άνθρωπο Θόδωρο Καραόγλου. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος έχει πολλές υποχρεώσεις λόγω της ιδιότητας την οποία έχει, προσπαθεί να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση με την οικογένειά του, που δόξα τω Θεώ έχω μια γυναίκα βράχο η οποία μου έχει συμπαρασταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί από το 1982, όταν εγώ ήμουν στο πτυχίο της σχολής μου. Η Γιώτα ήταν πρωτοετής και ξεκίνησε από πολιτικό καμάκι για να την εντάξω. Να την εντάξω στην Δάπνο του Φουκού και στην ΟΝΕΔ και συνέχεια εξελίχθηκε σε σχέση. Και από το 1989-31 στα 32 χρόνια είμαστε ζευγάρι, είμαστε παντρεμένοι και έχουμε δύο υπέροχα παιδιά, τον Γιώργο και τη Βανέσα. Προσπαθώ να έχω καλή σχέση με φίλους. Έχω φίλους που μετράμε 40 χρόνια φιλία, αδέλφια, δεν είναι φίλοι, αυτοί είναι αδέρφια, οι οποίοι γαλουχηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Τα χρόνια του φοιτητικού συνδικαλισμού, που για μας, για την παράταξή μας, ήταν δύσκολα όταν κυριαρχούσε η αριστερά, το 78, το 79, το 80, το 81, ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί εγώ δεν ήμουν τυχερός, δεν έζησα τα καλά χρόνια μετά το 83, όταν άρχισε να ανεβαίνει η παράταξη και να βγαίνει η πρώτη δύναμη. Εγώ ήμουν όταν είχαμε το 10% και ήταν ηρωισμός να μπει μέσα στο Πανεπιστήμιο, όντας δεδηλωμένος νεοδημοκράτης και δεξιός. Λοιπόν. Προσπαθώ να είμαι μέσα στη ζωή. Έχω φιλαράκια, σας είπα, πολύ παλιά, αλλά και νέα, με τα οποία διατηρώ μια σχέση αδελφική, φιλική. Πηγαίνουμε για τα τσίπουρά μας, για το κρασί μας. Ο Θόδωρος είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας νευρικός άνθρωπος? Όχι, όχι. Είμαι πολύ ήρεμος, αλλά μερικές φορές κρίνουμε κι εγώ. Ανθρώπινα. Ναι. Είμαι ευαίσθητος. Τρυφερός, είμαι ευαίσθητος. Είμαι κυνικός, χαοτικός, να βάλω είμαι πολύ ήρεμος. Είμαι πολύ ήρεμος. Προσπαθώ να ελέγξω πάντα τον εαυτό μου. Η γυναίκα μου είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πολύ εξωστρεφής και πολύ εκδηλωτική. Δηλαδή, νευριάζει το παραμικρό, μετά από 5 λεπτά, έτσι να μην τρέχει τίποτα. Εγώ φορτώνω και κάθοτε σκάω. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να το ελέγξω όσο μπορώ. Ειδικά όμως σε σχέσεις με τους πολίτες, αλλά και σε σχέση με συναδέλφους και από άλλα κόμματα, έχω πάντοτε μια πολύ καλή σχέση, γιατί έχω μια βασική αρχή. Η πολιτική είναι αγώνας και αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων και δεν είναι προσωπική διαφορά. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω με έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει πολιτικά σε ένα άλλο χώρο. Αντίθετα, έχω πολύ καλούς φίλους που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Είναι σημαντικό και πάνω απ' όλα αυτό προσπαθώ να τηρώ και να σέβομαι την προσωπικότητα του κάθε φίλου. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειάς σας στην καθημερινότητα και στον υπάρχοντα ελεύθερο χρόνο σας? Εγώ δηλαδή έχω κάποια πάθη, εκτός από την πολιτική που πλέον είναι και δουλειά, είναι και τρόπος ζωής. Μ' αρέσει το διάβασμα, βιβλία πάρα πολλά. Και όχι μόνο βιβλία, ό,τι εντυπωπέσει το διαβάζω και έχω και ένα και τεράστιο αρχείο. Η γυναίκα μου ρακοσυλλέκτη με αναβάζει, ρακοσυλλέκτη με κατεβάζει. Γιατί έχω ένα τεράστιο χώρο, έτσι, αρχείο. Αθλητισμός, ταινίες, παλιά κινηματογράφο, τώρα Netflix. Ελληνικό έτσι. Και ξένο, ή κάτι, έχουμε κάποια ελληνικό να πω κάτι. Έχω μείνει στις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Δεν έχω δει κάτι καινούργιο να με συγκινεί. Αν και υπάρχουν κάποιες καινούργιες έτσι που τυχαίνει καμιά φορά βλέπω στην τηλεόραση επανάληψη. Αλλά κυρίως ξένο κινηματογράφο, θέατρο. Δεν σας είπα και κάτι. Έχω περάσει από το χώρο της τέχνης δουλεύοντας ως φιγκυράν, ως κομπάρσος. Για 3 χρόνια στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, ως φοιτητής. Άρα λοιπόν έχω ένα δέσιμο και με το χώρο αυτό και το θέατρο μου αρέσει. Μάλιστα. Αγαπημένη μουσική? Μ' αρέσει το έντεχνο. Το έντεχνο τραγούδι. Είμαι fan club του Διονύση Σαββόπουλου. Είμαι fan club του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είμαι fan club νέων παιδιών που έχουν έτσι μελωδικές έντεχνες φωνές. Έχω γραμμένα στο κινητό μου, ξέρετε αυτά είναι πολύ εργαλεία τώρα, συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία είναι ηρεμιστικά, με χαλαρώνουν και με ηρεμούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ακούσω ένα λαϊκό, ένα απλό τραγούδι κτλ. Δεν ξέρω πολύ αυτά τα σκυλάδικα, γιατί ποτέ δεν ήμουν έτσι σκυλάς και τέτοιου είδους στυλ. Η αλήθεια είναι ότι μια φορά το χρόνο πάω στα μπουζούκια, μια φορά το χρόνο,
όταν έρχεται ο φίλος μου ο Αντώνης ο Ρέμος και τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε ένα κοινό πάθος, έχουμε τον Ηρακλή και τον αγαπάω και με αγαπάει, οπότε μια φορά το χρόνο όποτε έρχεται ο Αντώνης εδώ πηγαίνω. Αυτή είναι η σχέση μου με τα μπουζούκια και με το στυλ αυτό της διασκέδασης. Τελευταία ερώτηση. Είναι κάτι που δεν ρωτήσαμε και θα θέλατε να πείτε που αφορά τον Θόδωρο τον Καραούλου? Νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα για μία ώρα περίπου. Εύχομαι να μην έχουμε κουράσει τους φίλους θεατές της συνέντευξής μας αυτής. Και βεβαίως πάντοτε η πόρτα μου είναι ανοιχτή και με χαρά για να κουβεντιάσουμε και οτιδήποτε άλλο θέλετε ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι έχουμε ξεχάσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά.